μόλις έρθει αυτή την επόμενη, σου πω εγώ είναι το δίκτυο μόνο δίκτυας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ. Να συστήσω, παιδιά, την κυρία Ελπίδα Βόγλη, αναπληρώτρια καθηγήτρια νεότερης και σύγχρονης ιστορίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο. Υπήρξε και μέλος της Επιτροπής για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και έχουμε και την τιμή και τη χαρά να την έχουμε κοντά μας, να μας μιλήσει για τη σημερινή ημέρα, για το νόημά της, να μας πει δύο κουβέντες. Λοιπόν, έχουμε και τον διευθυντή του σχολείου μας εδώ, την κυρία Βόγλη. Καλημέρα για από μένα. Καλή σας μέρα, χαίρομαι πολύ. Να σας καλωσορίσουμε και εμείς με τη σειρά μας, να σας ευχαριστήσουμε που δίνετε την ευκαιρία στα παιδιά να επικοινωνήσουν μαζί σας και να σας ακούσουν. Ελπίζω να καταλάβουν και τα παιδιά την πολυπλοκότητα και τη δυσκολία του ρόλου του να είσαι γυναίκα και ότι η σημερινή μέρα δεν είναι μια μέρα για ευχές και λουλούδια μόνο. Πολύ σωστά. Θα μου πείσετε, έχω δημιουργήσει το PowerPoint, να στην πει να το κουτεύω. Είναι πιο να παίρνω και να βάλω κάποια εικόνα, έτσι ώστε να είμαστε και λίγοι. Πολύ ωραία. Θα μου δώσετε ένα δυο. Ωραία, αν έχει το PowerPoint. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε πια, σωστά. Ναι, έκανε, είστε έτοιμοι, είστε καθόλου έτοιμοι. Μια στιγμή πρέπει να πω, ξέρω, αλήθεια, ποια είναι η τάξη που πέρατε μου, τι τάξη είστε? Έχουμε πρώτη λυκείου και τρίτη λυκείου. Πάρα πολύ ωραία. Θα μου πούστε μία στιγμή λίγο για να καταφέρω να ανεβάσω έτσι λίγο, να έχουμε πλήγη εικόνα. Θα μιλήσω πολύ λίγο. Δεν θα σας κουράσω και επίση να ζητήσω και τη συγγνώμη, γιατί έτσι σκοπό να ξεκινήσω με μια άλλη συγγνώμη. Γιατί όπου να βρίσκουμε μαζί σα. Δυστυχώ η συγγνώμη δεν πρέπει. Και θα σα θυμίσω από τι καλέ συγγνώμε τη Ελλάδα που άφησε για το θυμά του, πράγμα που δεν θα ήθελα να το κάνω. Άλλωστε θα ήθελα να πιστεύω μαζί σα, γιατί έχω και γενικού δεσμού περιβόλησα. Έχω μια μικρή καταγωγή, κάποιου κομμάτι του γενιάτου μου σχετίζονται με την τράμα και με την ξεκούρη, ακόμα μια λάθη. Όχι πάρα πολύ καλά για μην πείτε. Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι είμαι γραφείο μεν, αλλά είμαι με hot spot και ίσως αυτό δεν μου πρέπει να έχω πάρα πολύ καλή εικόνα, πάρα πολύ καλή σύνδεση. Θα δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί. Ίσως κλείσω την κάμερά μου τώρα που θα μιλήσω και να δείξω αργότερα και όπως έρθουμε τις διαδικασίες μου, που είναι λίγο, να δούμε αν είναι δυνατό να κάνω την παρουσίαση. Για να Λένα, μου έχεις δώσει πρόσβαση, γιατί δεν μπορώ να ανεβάσω. Λέει ότι δεν μπορώ να κάνω την παρουσίαση. Να, τώρα μου λέει πώς μπορώ. Για να μην πω. Πάλι μου είναι λίχος, αλλά δεν μπορώ να κάνω switch to the desktop. Επειδή κάνω... Είμαι από τον Πράκο, γι' αυτό. Νόμιες, Λένα, έχεις την αστυνομία που κάνω. Δεν έχω ανοίξει το browser και μάλλον είμαι το browser και δεν έχω ανοίξει το app. Γι' αυτό μόνο μου δίνει ότι δεν μπορεί. Για να δω. Δεν είναι τώρα από application, ίσως να μην δεύτερη φορά. Ωραία. Με ξαναβλέπετε τώρα από application. Ναι, σωστά.
Μάλιστα. Ακούγαμε για την τρέμη του σωρά. Ναι, ναι, ακούγεσαι. Και σε βλέπουμε και σε ακούμε. Ωραία. Λοιπόν, για να το πάρω, καταφέρω να ανεβάσω το φω. Σήμερα θα πούμε πολύ λίγα πράγματα σχετικά με την ημέρα Λίμνη και την τυπική αφαίρεση. Γιατί? Γιατί δεν θα δούμε το να πούμε. Ακούγουμε καλά ότι υπάρχει μια επιστροφή ήχου. Προς το παρόν δεν σ' ακούγαμε. Ωραία. Εντάξει, αν υπάρξει ξανά θα σας το πω. Λοιπόν, τώρα εντάξει, δεν ακούω πίσω τον ήχο. Εντάξει. Λοιπόν, έλεγα πριν ότι δεν θα μπορέσουμε να πούμε πολλά πράγματα σχετικά με την γυναική αρχαίωση ή με την ημέρα της γυναίκας. Και αυτό είναι πολύ προβληματικό. Πρόκειται για ένα θέμα τεράστιο, τόσο εκτενές και τόσο πλούσιο, όπως ακριβώς και η κοινωνική ιστορία. Γιατί η γυναίκα αποτελεί μέρος της κοινωνίας. Σωστότερα, η χειραπέτηση της γυναίκας είναι μια κοινωνική αλλαγή. Είναι ένα κομμάτι της κοινωνικής ιστορίας. Θα δώσουμε την έμφαση σε δύο τρεις στιγμές, σε μερικές στιγμές, για να κατανοήσουμε τι μπορεί να μας προσφέρει η κατανόηση των όσων έχουν προηγηθεί, στο πώς μπορούμε να κατανοούμε καλύτερα το τι σημαίνει σήμερα. Βλέπω για παράδειγμα ότι γνωρίζουμε με τον τρόπο ότι έχουμε γίνει πολλοί αγώνε από πλευρά των γυναικών για τη διαπέτυση, που βλέπω μια εικόνα που μας δίνει διάφορες στιγμές. Όχι για την κατοχήρωση των προβληματικών δικαιωμάτων, για το ζήτημα της κοινωνικής παρουσίασης των γυναικών, το δικαίωμά τους να διαθέτουν τον εαυτό τους, να διαθέτουν την εργασία τους, να διεκδικούν ρόλους. Γνωρίζουμε επίσης ότι η κατοχήρωση, η καθιέρωση σωστότερα της ημέρας της γυναίκας που συνηθίζουμε να πει, είναι μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη. Είναι μια απόφαση του ΙΕ, αλλά με χώρα μόλις το 1927, δηλαδή λιγότερο από μισό αιώνα νωρίτερα. Ενώ αντίθετα, επίσης γνωρίζουμε ότι ο αγώνας για τα γυναικεία δικαιώματα είναι μέρος της νεωτερικής κοινωνίας, είναι μέρος της κοινωνίας του 19ου αιώνα και χρησιμοποιεί ως κοπήμα τον ελληνικό ρυθμό, δηλώνοντας ότι όταν μιλούμε για κοινωνία, μιλάμε για την κοινωνία του προηγούμενου κόσμου. Μιλάμε γενικώς για την ευρωπαϊκή κοινωνία, διότι βρισκόμαστε σε έναν διαφορετικό κόσμο. Μιλάμε γενικά για την κοινωνία των χωρών που αρχίζουν σταδιακά να φιλελευθερωθούνται. Είναι αυτό που λέμε στο επίπεδο, στον τίτλο τη νεωτερικότητα που εγγενιάζει η Γαλλική Επανάσταση. Τουλάχιστον η Γαλλική Επανάσταση. Και πράγματι, έχουμε σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα σημαντικέ κινήσει από την πλευρά των γυναικών και θα προσπαθήσουμε να δούμε λίγο του λόγου, του παράγοντε αυτή τη αλλαγή, αλλά και τη σημασία του, με κορύφωση τι αρχέ του προηγούμενου 20ου αιώνα, το 1909, που έχουμε την πρώτη φωτή τη γυναίκα σε εξωτερικό επίπεδο. Και έπειτα σε ευρύτερο επίπεδο, παγκόσμιο ήταν η πρόθεση, αλλά δεν μιλάμε ακόμα για παγκόσμια γιορτή όπως σήμερα, από το 1911. Στο μεταξύ, γνωρίζουμε σημαντικούς αγώνες, θα έχετε ακούσει σίγουρα για τις λεγόμενες σουφραζέτες, ίσως αναρωτιέστε και τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο στην Ελλάδα. Γιατί υιοθετήθηκε, γιατί η συζήτηση έγινε τόσο νωρίς, ίσως όταν τότε, το 9, το 11, στο 19ο αιώνα. Γιατί υιοθετήθηκε μόλις το 1977 αυτή η φωτή. Τι θέλω να πω με αυτή την όμορφη κυρία, η οποία βγαίνει μέσα από την εθνότητα και υποδηρούν με τρόπο με την αντιμαθία με τον τρόπο που στέκεται. Ένα κοινωνικό, ένα τελείως χειραφημένο, αυτόνομο, ανεξάρτητο, ή συναμαθία, φιλικό, με όλα τα χαρακτηριστικά μια γυναίκα, με όλε τι ικανότητε τη γυναίκα, αλλά γενικότερα του κοινωνικού νόμου. Γιατί αποφασίστηκε λοιπόν το 1907 και γιατί γιορτάστηκε στι αρχέ του 20ου αιώνα η λεγόμενη γιορτή τη γυναίκα. Τι σημαίνει, ποια είναι η αλλαγή δηλαδή, που επέτρεψε την αναγνώριση των αγώνων και τον εορτασμό τη ημέρα, και συνάμα ποια είναι η αλλαγή που επιφέρει η απόφαση, η αναγνώριση και συνάμα ο εορτασμό. Ας δούμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Σε γενικές γραμμές, το 1917
Μιλούμε για έναν κόσμο διεξαμενημένο, μιλάμε για έναν κόσμο που δεν έχει ίντερνετ και κινητά όπως και εδώ στην τάδα σας ή δίπλα σας. Αλλά είναι ένας κόσμος που μοιάζει πάρα πολύ με το σημείο. Η γυναίκα πλέον το 1907 σε όλη σχεδόν την θηρίο ψηφίζει, που σημαίνει ότι είναι και ψηφίζει και ψηφίζεται, που σημαίνει ότι έχει και εκλογική παρουσία, αλλά και στην άμα η εκλογική της απόφαση, η ψήφος της, πώς μετράται στη λήψη των συλλογικών αποφάσεων, στο πλαίσιο μιας κοινωνίας. Στην άμα εργάζονται, είναι μητέρα, είναι δικηρά, είναι εργαζόμενη, είναι σύνθμονη, μπορεί να οδηγεί, να διασκεδάσει, και λοιπόν, αυτό που βρίσκουμε σήμερα, σύμφωνα με κάποιες δημοποιήσεις που τις παρουσιάζει γενικότερα η κοινωνία του 1907. Αλλά μιλούμε για μια εκκλησία η οποία έχει τα συλλογικά της όργανα, μια παγκόσμια εκκλησία που έχει τα συλλογικά της όργανα, όπως είναι για παράδειγμα ο ΟΗΕ, ένα συλλογικό όργανο προστασίας και συλλογικοποίησης των κοινωνικών εκδηλώσεων στο μεγάλο μέρος του κόσμου, που έχει δημιουργηθεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο πλαίσιο της γενικής ειρήνης που οι μεγάλες δυνάμεις τότε είχαν αποφασίσει παρά τον διχασμό και τον ψυχρό πόλεμο να θεσπίσουν για να προάγουν την ειρήνη και τη συμπόρευσή τους. Επομένως, είναι μια εξέλιξη που ταιριάζει στην εποχή της. Ταιριάζει γιατί η γυναίκα έχει κατακτήσει πάρα πολύ και επίσης μπορεί να συνεισφέρει, μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη πιο δυνατό κρίκο της κοινωνίας. Και η γυναίκα δεν είναι μόνη της. Είναι μέρος της κοινωνίας και μπορεί όλες τις διαδράσεις να συνδράμουν, να συνεισφέρουν στην οικονομική, πολιτική, κοινωνική πρόοδο γενικότερα της παγκόσμιας κοινωνίας. Βέβαια, αυτό που θα πούμε ισότητα ή αυτό που ονομάζουμε ισότητα και θα συζητήσουμε ότι θεωρούμε ισότητα, δεν έχει κατοχυρωθεί το 1907 σε καμία σχεδόν χώρα του κόσμου. Δηλαδή, δεν είναι ακριβώς ίση η αντιπροσώπευση, ας πούμε, ένα παράδειγμα, στα συλλογικά όργανα, στις διευθυντικές θέσεις. Και σήμερα ακόμη. Και σήμερα ακόμη δεν έχουμε αυτό το επίπεδο της απόλυτης εξίσωσης ή ισορροπίας ανάμεσα στα δύο φύλλα. Και αυτό είναι ένα θέμα που αξίζει να προκέσει. Δεύτερο επίπεδο. Και γιατί από τις αρχές του αιώνα, από το 9 ή από το 11, το χείρημα της χρονιάς ή από το χείρημα της χέρια, παρατηρούμε προσπάθειες τόνωσης. Ο εορτασμός της ημέρας της γυναίκας είναι μια εκδήλωση που παρουσιάζει επιτυχία, που παρουσιάζει τη δυναμικότητα, τον δυναμισμό ενός κινήματος θυρακέτησης, ενός κινήματος που καταστρατηγεί, αφήνει πίσω κάποιες πεπερασμένες συνθήκες, κοινωνικές συνθήκες και προάγει νέες σχέσεις στο επίπεδο της κοινωνίας, της εργασίας, της οικογένειας. Γιατί ακριβώς το 1909, ομοίως και το 1911, βρισκόμαστε πριν τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως θα γνωρίσετε, ξεκινάει το 1914, είμαστε, θα έλεγε κανείς, σε μια κορύφωση του τότε προηγούμενου κόσμου, σε ό,τι αφορά αυτά που θα μπορούσαν να περιγραφούν υπό τη γενική ταμπέλα ευημερία. Δηλαδή, η βιομηχανοποίηση του κόσμου, η φιλελευθερωποίηση, γενικώς η ειρήνη που επικρατεί από το 1914, επιτρέπει στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπως και στην Αμερικανική κοινωνία, να προάγει θέματα προόδου, κοινωνικής προόδου. Η γυναίκα επίσης έχει μορφωθεί σε γενικές γραμμές. Τα ποσοστά της γυναικείας εκπαίδευσης έχουν εκτιναχθεί στις περισσότερες χώρες του τότε αναπτυγμένου κόσμου. Δεύτερο επίπεδο και πολύ σημαντικό. Η γυναίκα αποκτά κοινωνικούς ρόλους. Είναι μέλος συλλόγων, έχει τις δικές της εφημερίδες, που σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα έκφρασης, τη δυνατότητα συλλογικοποίησης των αιτημάτων της. Είναι δυσκοπημένη, δεν ψηφίζει ακόμα, αλλά σίγουρα δεν θυμίζει καθόλου τη γυναίκα του 1809 του 1811. Έχουν προηγηθεί επίσης και κάποια κινήματα σε διάφορες χώρες του κόσμου. Πρωτίστως στις δημοκρατημένες, όπως το παράδειγμα στη Βρετανία, όπου οι γυναίκες είναι εργάτες. Έχουν προηγηθεί λοιπόν κάποια κινήματα θυραπεύσης, απόκτησης της περισσότερων δικαιωμάτων, οικονομικών, επαγγελματικών. Ως εκ τούτου έχει ονομάσει το κίνημα. Τι είναι μετά, άλλωστε, είναι η μητέρα. Είναι αυτή η οποία κρατά την οικογένεια. Και μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο τη αλλαγή, παρά τι αντιδράσει που υπάρχουν. Και δεν υπάρχουν αντιδράσει μόνο από του άντρε, γιατί αυτοί στερούνται κάποιου ρόλου του, αλλά σε γενικέ γραμμέ υπάρχουν αντιδράσει, διότι αλλάζουν τα κοινωνικά στερεότυπα.
κάθε αλλαγή, κοινωνική αλλαγή, προκαλεί ρήξεις. Ή τουλάχιστον στην αρχή γίνεται δεκτή ως ένα επίπεδο ρήξης, ως μια διάσταση ρήξη. Ή θα πρέπει να γίνεται σταδιακά, συγχωνεύεται στις κοινωνικές ζημώσεις της εποχής της. Και στην Ελλάδα, ποιες είναι οι αλλαγές που οδηγούν στον οργασμό και στην φυσικά στην χειραθέση της γυναίκας. Πώς εξελίσσεται το γυναικείο ζήτημα, αν πούμε έτσι γενικά, στην ελληνική κοινωνία. Τελικά, αλλάζει κάτι με τον εορτασμό του 77 στον αναπτυγμένο κόσμο και στην Ελλάδα με τον εορτασμό της γυναίκας της ημέρας, της ημέρας της γυναίκας, με συγχωρείτε. Πώς, γιατί θα μας πει παρακαλώ. Και να δούμε μερικές εικόνες, πολύ ελληνικές εικόνες της ελληνικής κοινωνίας, έτσι για να διαστήσουμε στον προβληματισμό μας κυρίως. Όχι απαραίτητα στο ελληνικό ζήτημα, αλλά μόνο στον προβληματισμό μας, ώστε να μπορέσουμε να ελευθερωθούμε και γενικότερα στο ελληνικό ζήτημα ως κοινωνικό πρόβλημα, ζήτημα ή γενικότερα φαινόμενο. Πρώτα απ' όλα, η γυναίκα αρχίζει να αντιφώνεται και στην Ελλάδα. Με τη σύσταση του ελληνικού κράτους, είναι γεγονός ότι η προεκλασία του πετροσχολία, όχι μόνο στα 19, αλλά στα 10 και στην επαρχία. Βέβαια, τα ελληνικά σήμερα επεκτείνονται προοδευτικά, το γνωρίζει. Φυσικά ότι στην αρχή το ελληνικό κράτο είναι πολύ μικρό, έπειτα κόσμο κάνει και την γραμμή τη πρώτη αλληλεία ενώ προηγουμένω η κοιλάδα και τα ιτάμισα. Έχουμε περάσει τα μέσα του 19ου αιώνα, είμαστε ήδη στο 1881 με την προσπάθηση τη πρώτη αλληλεία, το 1864-62-64 είναι τα ιτάμισα. Προχωρούμε στον στις αρχές του 20ου αιώνα και έπειτα το 40 και οι ζώνες που βρισκόμαστε και εσείς και εγώ σήμερα, δηλαδή η Βόρεια Ελλάδα, η σημερινή Βόρεια Ελλάδα. Κι όμως, στο μικρό νομικό κράτος, με αυτά τα γεωγραφικά δεδομένα, υπάρχει πανεπιστήμιο αυτονομίας από τα 2000 πριν την κρίση. Οι γυναίκες σταδιακά μορφώνονται πρώτα απ' όλα στη μαζική παιδεία, έπειτα έχουν τις μελέτες τους, τα βιβλία τους, τα λογοτεχνικά, έχουν πρόσβαση στη λογοτεχνία, εφόσον γνωρίζουν, μπορούν πλέον να διαβάσουν. Ομοίως έχουν πρόσβαση και στα πανεπιστήμια, στα οδιακά. Αυτή εδώ η κυρία που βλέπετε σε αυτή την εφημερίδα, που λέγεται Εφημερίδα Παθηλών, είναι η πρώτη φοιτήτρια, σωστότερα είναι η δεύτερη φοιτήτρια, γιατί την πρώτη φοιτήτρια του 1984 δεν τη εκτέσαν να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο. Αυτή η κυρία λοιπόν, η κυρία Ιωάννα Στεφανόπουλη, όπως βλέπετε το όνομά της εδώ πέρα, ήταν η πρώτη φοιτήτρια στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας από το 1890 και έπειτα ακολούθησαν κι άλλες, πολλές άλλες. Φυσικά, μάλλον ότι είναι πολλές οι γυναίκες οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στην παιδεία και αυτό οφείλεται σε ταξικά ζητήματα, σε κοινωνικά ζητήματα. Εργάζονται όμως. Εργάζονται όπως εργάζονται τις απαραίτητες κοινωνίες. Το σημαντικό όμως είναι ότι σταδιακά αναπτύσσεται μία ομάδα μορφωμένων γυναικών, οι οποίες διανομένων, θέλετε, και λογοτεχνών και δημοσιογράφων, οι οποίες αποκτούν πρόσβαση στο κοινωνικό πρόβλημα της γυναικείας χειραθέτησης, της γυναικείας εξέλιξης. Η κυρία εδώ, αυτή εδώ, είναι η κυρία Καλλιούρη Παρέ, μία πολύ γνωστή γυναίκα, η οποία τόλμησε στα έτσι, αρκετά συντηρητικά δεδομένα της εθνικής κοινωνίας, να δημιουργήσει την πρώτη εφημερίδα των γυναικών, με τον τίτλο Εφημερίδα των Κυρίων, στην οποία συνεργάζονταν με την εκλογή, χθες, να το σημειώσουμε και αυτό. Ήταν όμως μια φωνή που απευθυνόταν κατά την ερώτηση στις γυναίκες, και όχι μην φανταστείτε πως έπρεπε για κάποιο φίλο, εξωτερική έλευση ή επαναστατικό ή κάτι άλλο. Όχι. Ήταν όμως μια κίνηση η οποία έδειξε την ποιότητα την παρουσία των γυναικών, αλλά και την επιχειρηματική δράση των γυναικών και γενικότερα τους ρόλους, τους πολλαπλούς ρόλους που θα μπορούσε και η γυναίκα να εκπομιστεί, να συνδυάσει, αλλά όχι με κρυφό τρόπο, με φανερό κοινωνικό τρόπο. Που σημαίνει ότι αυτή η παρουσία της κυρίας Παρέμ και συνάμα της εφημερίδας στην αθηναϊκή κοινωνία είχε, αγκάλιαζε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Για παράδειγμα, έδινε έμφαση στην διοργάνωση εκδηλώσεων και επίσης της εκπαίδευσης, αλλά και διαφόρων εκδηλώσεων
για τις φτωχότερες γυναίκες, οι οποίες αποκτούσαν σε γραφεία σχολεία τη δυνατότητα να εκπαιδεύονται. Υπήρχαν φτωχοκομεία όπου μπορούσαν οι γυναίκες συγκεκριμένα και να αποκτούν ειδικότητες, αλλά και συνάμα να έχουν και στέγη και βοήθεια και τροφή, να μην γίνονται εύκολα θύματα καταπίεσης ή οποιασδήποτε κακής συνθήκης στο πλαίσιο της κοινωνίας. Το επόμενο στάδιο. Το δικαίωμα έκφρασης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η μερίδα εξηγούσε με απλά λόγια πράγματα τα οποία απευθύνονταν σε γυναίκες, ζητήματα απευθύνονταν σε γυναίκες. Επίσης, το δικαίωμα έκφρασης αποπέμπει πολιτική διάσταση. Όχι μόνο στο επίπεδο των κοινωνικών ρόλων, όπως ξέρω, μπορεί να καταλάβετε, οι κοινωνικοί ρόλοι είναι αυτοί οι οποίοι οι κοινωνίες στην ουσία επενδύουν, δημιουργούν και προσφέρουν στα κάθε βία. Τα λέγοντα και εγώ από την άλλη, είναι και πολιτική συμμετοχή. Η νέα εφημερίδα επιτρέπει τη δυναμική πολιτικοποίηση των γυναικών σε αυτή την περίπτωση. Όχι απαραίτητα κομματικοποίηση, πολιτικοποίηση. Οι γυναίκες δηλαδή δεν αντιλαμβάνονται μόνο τα θέματα που αφορούν το οικιακό κομμάτι ή μόνο το κομμάτι που αφορά αυτές, αλλά και το πολιτικό ζήτημα, τα πολιτικά ζητήματα, γιατί μπορεί να συνάδει. Όχι μόνο οφείλει να συμμετέχουν σε αυτά, αλλά στην ουσία ο αντίκτυπο του είναι το οποίο και οι ίδιες το αντιμετωπίζουν στην κοινωνικότητά τους, ως μητέρες, ως σύζυγοι, ως νοικοκυρές, ως άνθρωποι της κοινωνίας. Βέβαια, η χείωση της ισότητας όπως την δημιουργήσει φύση και την ορίστηση έχει το πολύ καλά. Στην ελληνική κοινωνία και μόλις το 1983 ή συστηματικά το 1983. Στην ουσία, από το 1980 και μετά, προοδευτικά υπάρχουν μια σειρά από αλλαγές. Δηλαδή, η Ελληνίδα, η οποία στη δεκαετία του 80 ή του 70, ξέρετε, στη μεταπολίτευση μετά την πτώση τη δικτατορία των Σταγματικών, βλέπουμε ότι η Ελληνίδα αποκτά σταδιακά πολλά δικαιώματα. Ήδη έχει καταρθεί ως δικαίωμα ψήφου από τη δεκαετία του 50. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, ήδη βρίσκεται στον χώρο εργασία και αποκτά διάφορα δικαιώματα. Το 1975 το Σύνταγμα τη Μεταπολίτευση ορίζει την ισότητα ανδρών και γυναικών και σιγά σιγά αυτό μεταφράζεται δύστη σε ένα ευρύ νομοθετικό πλαίσιο για να προσφέρει κομματάκι-κομματάκι αυτό που είναι ισότητα. Το 1983, που θεωρούμε ότι είναι κορυφαίο όπως αυτή τη διαδικασία, έχουμε τη μετατοπή, την μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου που αλλάζει τα δεδομένα, δίνει πολλά περισσότερα δικαιώματα, δίνει άλλους χώρους στην γυναίκα ως παρουσία, ως με πολλή απόλυτη. Η γυναίκα από το 1982 μπορεί, για παράδειγμα, να είναι μέλος αγροτικών συνεταιρισμών χωρίς να είναι παντρεμένη και να βρίσκεται πίσω από τον σύζυγό της και χωρίς επίσης να είναι και να μην υπάρχει κανένα θέμα, να είναι διασυγμένη ή όπως θέλετε. Το 1983 αλλάζουν οι ρόλες του πλαίσιου της οικογένειας. Αλλάζουν οι ρόλοι απέναντι στο ζήτημα της εκπαίδευσης. Αλλάζουν οι ρόλοι στο ζήτημα του διασυγείου. Αλλάζουν οι ρόλοι στο ζήτημα του ονόματος της γυναίκας. Μέχρι τότε η γυναίκα, όταν μετατρεπόταν, έκανε το όνομα του σύζυγου. Το επώνυμο μόνο, έτσι. Το επώνυμο του σύζυγου, αφήνοντας το δικό της επώνυμο, το καθηγό της επώνυμο. Από τις αρχές της δεκαετίας του 80, η γυναίκα μπορεί να διατηρήσει το δικό της επώνυμο. Και μάλιστα δίνει το δικαίωμα και σε συνέχεια που έχουν ολοκληρώσει τον κάνοντα νωρίτερα, από το 1986, μπορούν και εκείνες οι γυναίκες να αλλάξουν το όνομα τους και να αποκτήσουν, να ξαναπάρουν δηλαδή το όνομα του πατέρα τους. Το επώνυμο του πατέρα τους. Μια σειρά από αλλαγές εξίσωση στα μεροκάματα, γιατί υπήρχαν και διαφοροποιήσεις στο με ποιον τρόπο, ποια ήταν η αμοιβή της γυναίκας και ποια ήταν η αμοιβή του άντρα. Επίσης, σταδιακά αλλαγές που αφορούν την νομική αντιπροσώπευση, με πολύ απλά λόγια η γυναίκα από την κατοχή που θα χτίσω βασικές στη συνέχεια. Θα πούμε μόνο δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Πρώτον, μπορεί να λειτουργεί ως επιχειρηματικό όν στην κοινωνία. Δηλαδή, να τα να παίρνει πάλι από τις τράπεζες σαν επιχειρηματίας, χωρίς να έχει γίνει κάποιον σύζυγο, και να μπορεί να αναπτύσσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Από την άλλη πλευρά, μπορεί, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να μεταφράζει την ηθαγένεια, την εθνική ηθαγένεια, την ιδιότητα του μεταπολίτη στα παιδιά τη, είτε είναι παιδιά εντός γάμου, είτε είναι παιδιά τα οποία ο πατέρας έχει μια άλλη ηθαγένεια, είναι μεταναστευτής αναπολίτης. Ενώ έχει σε όλο αυτό το πλαίσιο, είναι πολλά τα πρόσωπα, άπειρες γυναίκες, οι οποίες συμμετέχησαν στην σταδιακή, στην προοδευτική αρχή. Το ελληνικό κοινό έχει ρωτήσει. Δεν
θα έλεγε κανείς πως είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό με την έννοια ότι μπορεί να λες αντιδράσεις, διαδηλώσεις, συγκρούσεις ή κάτι άλλο. Ήταν μια ομαλή εξέλιξη. Ήταν μια ομαλή μετάβαση. Και το πότε συνέβησαν αυτές οι αλλαγές έχει πολύ μεγάλη σημασία να το δούμε στα συμφραζόμενα εκείνης της στιγμής. Δηλαδή σε ποια ακριβώς βρίσκεται η διαδικασία, εντάσσεται η διαδικασία, η προοδευτική διαδικασία της καθιέρωσης της ισότητας μετά το τέλος της δικτατορίας και σταδιακά την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚΟ, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν. Διότι οι αποστάσεις που βρίσκονταν, που χώριζαν την Ελλάδα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες θα επρόκειτο σε λίγο με μέλη μείους της ευρωπαϊκής οικογένειας, όπως και η Ελλάδα, θα πρέπει να έχουν κάποια ομοιογένεια, κάποια ομοιόμορφα χαρακτηριστικά. Μέσα σε αυτές τις εξελίξεις, μέσα σε αυτά τα άλματα που παρατηρούμε τους κάνει η ελληνική κοινωνία στη μετάβαση από τη δεκαετία του 1970 προς τη δεκαετία του 1980, με κορύφωση φυσικά τις αρχές της δεκαετίας του 80, εντάσσεται και το ζήτημα της γυναικείας ισότητας, της ισότητας των δύο φύλων και φυσικά της γυναικείας υποχρέωσης. Ασφαλώς, ο εορτασμός της ημέρας δεν αλλάζει. Επιφέρει μια νόμιση. Είναι μια μέρα η οποία πλέον καθιερώθηκε στο πλαίσιο μιας άλλης κουλτούρας. Σήμερα έχουμε μια άλλη κουλτούρα σε ό,τι αφορά τον εορτασμό ημερών. Η ημέρα της γυναίκας, η ημέρα της μητέρας, η ημέρα της ειρήνης, η ημέρα της εναντίον του τσιγάρου, του καπνίσματος, η ημέρα της εκπαίδευσης, η ημέρα. Οι μέρες αυτές δημιουργούν αυτό που θα έλεγε κανείς, ένα νέο πολιτικό πολιτισμό. Στοιχειοθετούν σωστότερα ένα νέο πολιτικό πολιτισμό, στο οποίο εμείς βρισκόμαστε. Και μάλιστα εσείς αναπτύσσεστε ως όποιες αυτού του νέου πολιτικού πολιτισμού. Που έχει πολλά καλά με την έννοια που προάγει ελληνικά ιδεώδη και αξίες, που μακάρι να μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε και να τις υπερασπιστούμε και να τις ανανεώσουμε. Προσπαθώντας να δημιουργήσω έτσι μία κατακλείδα να επίλογο στην πολύ σύντομη αυτή τη δική μου ομιλία για να μου κάνετε ερωτήσεις, να συζητήσουμε γενικότερα. Θα έλεγα τι απλά. Πρώτον, το να γνωρίζουμε το τι συνέβη στο παρελθόν, δηλαδή αυτό που θα λέγαμε εμείς, η ιστορικό που στο μέλλον. Να μην καταλάβουμε. Μας επιτρέπει να καταλάβουμε πολύ καλύτερα τι συμβαίνει σήμερα. Τι είναι αυτό που ζούμε εμείς ήδη. Δηλαδή, εμβαθύνουμε έτσι την κατανόησή μας για τα όσα συμβαίνουν στη δική μας εποχή, στη δική μας καθημερινή. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έλεγε κανείς ότι το παρελθόν μας προσφέρει, θα χρησιμοποιήσω ένα μέρο από δικό σας λεξιό. Εντάξει, ο κουβεντιάς με τέτοιους όρους, ακόμα και αν δεν σας αφορούν άμεσα. Κάτι για τράπεζες χρημάτων, λέγεται κάτι, ή σήμερα ίσως να συζητάτε κάποιο παρόμοιο θέμα στην δική σας γενιά. Στην ουσία, μια τράπεζα εμπειριών σε ό,τι αφορά το παρελθόν. Έχουμε μια τράπεζα εμπειριών, η οποία δεν μας μαθαίνει πώς θα επενδύσουμε σήμερα, δεν μας διδάσκει, αλλά μας προσφέρει εμπειρίες. Και όταν παρατηρούμε τις εμπειρίες, μπορούμε να διαμορφώνουμε τη δική μας συμπεριφορά με πολύ καλύτερο τρόπο. Επίσης, ένα δεύτερο βασικό πλεονέκτημα της ιστορικότητας, της κατανόησης του παρελθόντος, είναι βέβαια ότι μπορούμε να κάνουμε τις αλλαγές. Στην ουσία, η ιστορία δεν είναι αυτό που γνωρίζουμε ή αυτό που νομίζουμε, φανταζόμαστε. Μερομηνίες, ονόματα, παρελθόν, ασύνδετες μεταξύ τους, οι οποίες απλώς τις μαθαίνουμε και δεν ξέρουμε και γιατί τις μαθαίνουμε. Ή επίσης αλήθειες, τις οποίες εμείς δεν ξέραμε. Προφανώς όχι. Είναι εμπειρίες οι οποίες γεγονόταν, είναι αλλαγές οι οποίες μας επιτρέπουν να κατανοούμε, να εμπλουτίσουμε τον τρόπο σκέψης μας. Και να αποτιμώντας τη σημασία τους, να αναπτύσσουμε τον τρόπο της σχέσης μας. Εν ρίξη, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να ανανεώνουμε, να εμπλουτίσουμε τους μηχανισμούς, τους κώδικες της κατανόησης μας για αυτά που εμείς οι ίδιοι και οι ίδιες ζούμε. Και να λοιπόν, χωρίς να το θέλω, δήλωσα και κάτι που θέλω ακόμα. Συζητάμε μάλιστα σήμερα στο γλωσσικό ζήτημα η εξίσωση, η ισορροπία των μηχανών. Γιατί το αρσενικό γένος γενικά στη γραμματική μας υπερτερεί στη διευθυντική μας γραμματική. Οπότε μιλάμε, λέω, πριν από λίγο είπα εμείς οι ίδιοι, ενώ θα πρέπει να πω εμείς οι ίδιες οι ίδιοι. Κάπως έτσι είναι. Ομοίως, ξέρετε, πολλές φορές σε πολλά επαγγέλματα θα έχουμε το γυναικείο
το γυναικείο ρόλο. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο Πανεπιστήμιο, όλες οι φόρμες που συμπληρώνω δεν λένε αναλόγια καθηγήτρια. Κατά άλλη καθηγήτρια, μιλάμε καθαρά για αυτό το καθηγητή ή καθηγητή ο μήπως. Και φαντάζομαι ότι το ίδιο συμβαίνει και σε πολλά άλλα παγκέντρια. Λέμε ο πρίτης, λέμε ο πρωθυπουργός, λέμε ο υπουργός. Τώρα, έφεξα και έβαλα στη συζήτηση το θέμα τη ανισόρροπη τη γυναίκα και στα πολιτικά σώματα ή σε κυβερνήσει. Άλλο να πειράζει. Σταματώντα εδώ, λέγοντα μόνο τόσο λίγα κάρτα, στην ουσία μόνο μερικέ εικόνε από ένα τεράστιο ζήτημα που θα μπορούσαμε να το κουβεντιάσουμε, θα μπορούσα να μιλώ ώρε γι' αυτό, έθεσα εδώ μόνο μερικά ζήτηματα, μερικέ στιγμέ, και μάλιστα προσπαθώντα να δούμε δύο επίπεδα. Το παγκόσμιο υπόλοιπο και το ελληνικό. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχουν εξαιρετικά θέματα, μερικές μόνο εικόνες για να αναπτύξουμε προσδιορισμούς. Και με την ελπίδα ίσως να εντοπίσω τους δικούς τους προβληματισμούς. Σταματώ και δίνω το λόγο σε εσάς. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Βόκλη για αυτή την πολύ ωραία εισαγωγή που μας έδωσε. Συγχωρείτε. Μας ακούς τώρα. Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την κυρία Βόγκλη για την ωραία εισαγωγή που μας έκανε. Ο λόγος, όπως είπε και η ίδια, είναι σε εσάς. Έχετε μπροστά σας μια πετυχημένη γυναίκα και ιστορικό και μπορείτε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις, να ξεκινήσει μια πολύ ωραία κουβέντα γενικότερα για το γυναικείο θέμα, για το ρόλο μας σήμερα, το ρόλο της σύγχρονης γυναίκας. Είτε από τα γόρια βεβαίως, θα μπορούσαμε να ακούσουμε και τη δική του τοπική θέση, τη γωνία και βεβαίως τα κορίτσια που βρίσκονται εδώ. Και τα αγόρια φυσικά. Και βέβαια, μου επιτρέπετε να πω κάτι. Ευχαριστώ θερμά για την επιτυχημένη γυναίκα, αλλά εγώ δεν ξέρω πώς να διαλέξω γυναίκα. Γιατί είναι η επιτυχία όλοι στο παράδειγμα μα προσπαθούμε να κάνουμε καλύτερα. Γιατί είμαστε γυναίκα, γυναίκε και άντρε. Έτσι να είναι. Μην κοιτάξετε. Θα χαρώ πολύ να δείξω τα επιχειρήματά σα. Έλα, Παρασκευή. Πότε και πώς άλλαξε ο ορισμός, δηλαδή από πότε είχαν το δικαίωμα οι γυναίκες και πώς έγινε η αλλαγή να φοράνε παντελόνια, δίγια, φορέματα. Η προοδευτική αλλαγή της ενδυμασίας εξαρτάται βέβαια για το που μένει μέχρι. Δηλαδή η μόδα, αυτό που είναι η μόδα εξαιρετικός, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που συνδέεται, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, και με την καταναλωτική μανία. Δηλαδή, η Αθήνα, παραδείγματος χάρη, ας εστιάσω εγώ στην ελληνική περίπτωση, η Αθήνα σιγά σιγά μεταμορφώνεται σε μια ευρωπαϊκή μεγαλύτερη, και μάλιστα πολύ νωρίς, σε μια ευρωπαϊκή ποτέμπτωση. Θα έλεγε κανείς από τη δεκαετία του 50, του 60, του 1850-1860, δείτε 20 χρόνια μετά τα λενά. Είναι επιστροφή ήχου. Δεν ξέρω γιατί. Είναι το μικρόφωνο μας, αλλά τώρα. Μπορείς να το κλείνεις. Θα το κλείσουμε. Όχι, μπορείτε να το κλείνετε εσείς όταν μιλάτε. Γιατί είστε. Έχετε το δικαίωμα να μας το κάνετε μιούτ, νομίζω. Απλώς για να μην σας δυσκολεύω, θέλω να πω να το κλείσετε εσείς, για να μην Ωραία. Λοιπόν, τέλεια, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, η προοδευτική αλλαγή της πόλης, δηλαδή της κοινωνικής ζωής, αντιμετωπίζεται και στην ενδυμασία των ανθρώπων. Δηλαδή, έλεγα πριν ότι η Αθήνα, παραδείγματος χάρη, έχει μετατραπεί σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα πολύ μόλις. Λίγο μετά τη σύσταση του ελληνικού κράτους, βλέπουμε στάδια, ένα αλλάζει. Και ας πούμε, το 1850 ή το 1860 είχε μεταμορφωθεί. Αν πάμε στο 1880, θα έλεγε κανείς ότι ήταν μια μικρή ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Η επαρχία την ίδια εποχή, βέβαια, παραμένει σχεδόν. Η εξέλιξη της είναι με πολύ αργούς ρυθμούς. Εκεί η εξέλιξη δεν φαίνεται τόσο φανερά. Που σημαίνει ότι το ίδιο φαίνεται και στην ενδυμασία. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, στο δεύτερο του 1980, έχουμε δύο διπλές ενδυμασίες, την παραδοσιακή και την μοντέρνα, την ευρωπαϊκή. Υπάρχουν δηλαδή δύο λοιπόν κοσμοθήσεις, αν θέλετε, ράφτες. Δηλαδή είναι αυτοί που ακολουθούν την ευρωπαϊκή μόδα και αυτοί που ακολουθούν την παραδοσιακή μόδα. Ενώ λίγες ακόμα και στις αρχές του 20ου αιώνα βλέπουμε να συνεπάρχουν αυτές οι δύο τάσεις. Δηλαδή στην Αθήνα να έχουν ευρωπαίες οι γυναίκες. Ενώ όπως και οι άντρες. Ενώ στην επαρχία υπάρχει μια διαφορετική μορφή, υπάρχει μεγάλη διάσταση. Παραμένει η παραδοσιακή ενδυμασία.
Σε ό,τι αφορά την αλλαγή, την ριζική αλλαγή της ενδυμασίας και σιγά σιγά και των δεδομένων, θα πρέπει να μιλήσουμε μετά τον, στην περίοδο του μεσοπολέμου και προοδευτικά στην σμίγρυνση των αποστάσεων ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Άρα, σιγά σιγά βλέπουμε πως αυτό διευρύνεται και στην επαρχία. Συνεπώς δεν υπάρχει μια ημερομηνία σταθμός η οποία θα μας εξηγήσει το πολύ αλλάζει η γυναίκα σε ό,τι αφορά την ετοιμασία της. Και επίσης μην ξεχνάμε τη μόδα της εποχής. Επομένως, από αυτή την άποψη, θα πρότεινα να δείτε εικόνες από το παρελθόν. Δυστυχώς δεν έχω στη διάθεση μου αυτή τη στιγμή, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, για να δείτε πώς προοδευτικά αλλάζει η γυναική ενδυμασία. Φυσικά η επανάσταση, ας το πω έτσι, στην ελληνική κοινωνία, σε ό,τι αφορά την γυναική ενδυμασία, το παντελόνι και όλα αυτά, γίνεται στην περίοδο μετά τον πρόσφατο, μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με συγχωρείτε, και προοδευτικά μετά την δεκαετία του 60. Ελπίζω να βοηθήσει αυτή την απάντηση. Αν η γυναίκα ξαφνικά αποκτούσε τα ίδια δικαιώματα με τον άντρα, επειδή δυστυχώς ακόμα δεν ισχύει νομίζω αυτό εντελώς, ποιες θεωρείτε ότι θα ήταν οι δυο τρεις. Δεν άκουσα πολύ καλά. Μπορείς να επαναλάβεις, παρακαλώ. Είχες κάτι στιγμή γυναίκες αποκτούν τα ίδια δικαιώματα με τον άντρα, σωστά άκουσα. Ναι, και γιατί δυστυχώς ακόμα νομίζω δεν ισχύει αυτό. Ποιες θεωρείτε ότι θα ήταν οι δυο τρεις μεγαλύτερες αλλαγές που θα γινόταν και τι αντιδράσεις θα προκαλούσαν. Λοιπόν, η γνώμη μου είναι ότι και το γενικό ζήτημα, όπως και πολλά άλλα κοινωνικά θέματα, θα πρέπει να μελετώνται από τους νομικούς επιστήμονες στις διάφορες μορφές και στις διάφορες στιγμές. Οι γυναίκες αποκτούν δικαιώματα, υπάρχουν διαφοροποιήσεις, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Δεν υπάρχουν απόλυτες ισορροπίες και αυτό όμως εξηγείται. Παραδείγματος χάρη, ακόμη και σήμερα, γίνονται υπολογισμοί, γιατί σήμερα, για παράδειγμα, έχουν οργανωθεί κάποιες μελέτες που αφορούν συγκεκριμένα το γυναικείο κομμάτι, τη γυναικεία χειραθέτηση. Σύμφωνα με αυτές τις μελέτες, και μάλιστα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και Αμερικανικών Πανεπιστημίων, υπολογίζεται ότι για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο απόλυτης ισορροπίας στον εργασιακό τομέα, μεταξύ γυναικών και ανδρών, και ειδικά στις υψηλόδαθμες θέσεις, χρειαζόμαστε προοδευτικά γύρω στα 250 με 270 χρόνια. Από εδώ, από σήμερα, μέχρι να φτάσουμε στο επίπεδο αυτής της ισορροπίας, γενικά, όχι μόνο σε όλες τις χώρες. Και γίνονται μελέτες σήμερα, οι οποίες δείχνουν ποια είναι η κατάσταση, παραδείγματος χάρη, στις ΗΠΑ ή ξέρω στη Σκανδιναβία ή στις ευρωπαϊκές χώρες ή στην Ελλάδα. Και αυτές οι προσδοκίες, οι αριθμοί που προκύπτουν, συναρπώνται με τις κοινωνικά δεδομένα και προάγουν μελέτες που μας βοηθούν να κατανοήσουμε την εξέλιξη του θέματος. Ωστόσο, δεν είναι αυτά. Η έννοια της κοινωνικής ισότητας δεν είναι μόνο στα εργασιακά τομέα. Είναι σε πολλά σχήματα που αφορούν τις ανθρώπινες αξίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους ρόλους, όχι μόνο τους διευθυντικούς ρόλους ή τους ρόλους στην επιστήμη, αλλά τους ρόλους και στην οικογένεια, τους ρόλους και στο κοινωνικό σύνολο. Οι νοοτροπίες ξέρετε αλλάζουν πολύ αργά. Οι νόμοι μπορούν να βγουν. Είναι δυνατόν να ψηφίσουμε ένα νόμο, να θεσπίσουμε ένα νόμο, να σχεδιάσουμε τον νόμο σήμερα. Αλλά η εφαρμογή των νόμων, αν επιτευχθεί, είναι πιθανό να διαρκήσει πολλές δεκαετίες. Θα χρειαστεί αλλαγές στο επίπεδο της κοινωνικής κουλτούρας. Γύρω μας ακούμε πολλές φορές κάποια στερεότυπα, κάποιες ιδέες, κάποιες σκέψεις, ας πούμε για τους ρόλους των γυναικών που μας ενδιαφέρουν σήμερα. Και η απάντηση στο ερώτημα γιατί ακούω, γιατί ισχύει αυτό, ότι ο κοινωνικός ρόλος της γυναίκας είναι Α ή Β τέλος πάντων, και στην ερώτηση γιατί αυτό, η απάντηση είναι συνήθως, μα έτσι είναι τα πράγματα. Μα αφού έτσι είναι. Αυτό είναι. Αυτές οι απαντήσεις δηλώνουν ότι υπάρχουν επιχειρηματολογίες. Αυτές οι απαντήσεις υποδηλώνουν ότι έχουν δημιουργηθεί παραδόσεις οι οποίες ανακατάγονται. Όσο παρεμβαίνει κάποιο συμφέρον, δεν είναι δηλαδή μόνο το ζήτημα του συμφέροντος, τι συνήθειες. Οι κοινωνίες δεν αντιδρούν απαραίτητα όταν τα πράγματα αλλάζουν, αλλά όταν συνειδητοποιούν ότι αρχίζουν να αλλάζουν, αυτή είναι μόνο η αντίδραση. Αν γυρίσουμε πίσω στον χρόνο, η αλλαγή τη γυναίκα ήταν εντυπωσιακή. Όταν οι πρώτε γυναίκε πήγαν στο πανεπιστήμιο, οι άντρε φοβήθηκαν, είναι οι αναρωτήσει, φοβήθηκαν μάλιστα. Αναρωτήθηκαν, προβληματίστηκαν, μα τολμήσουν από ό,τι φοβήθηκαν. Ότι αυτή η αλλαγή του στέλνει τον κυριαρχικό ρόλο στο πλαίσιο τη οικογένεια.
η γυναίκα μαθουμένη που είναι ό,τι ακριβώς έχει σπουδάσει, ότι μπορεί να έχει να διεκδικεί το επάγγελμα του σύζυγου της, αυτή η ισότητα ανατρέπεται. Τον συνηθισμένο, τον σύνηθι τρόπο διαχείριση των σχέσεων στο πλαίσιο μια οικογένεια, παραδείγματο χάρη του 19ου αιώνα. Ομοίω τρόμαξαν και οι πατέρε και οι πατεράδε, αλλά τρόμαξαν και οι ίδιε οι γυναίκε. Για παράδειγμα, ξέρετε ότι ψήφισαν στην Ελλάδα για πρώτη φορά οι γυναίκε. Το 1990, στι δημοτικέ, στι διμερεσίε δηλαδή τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο μια δοκιμασία, ακολούθησε βέβαια τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια δεδομένα της εποχής και τη συζήτηση στο πλαίσιο της συνεργείας συναθέτησης, όχι λοιπόν το δικαίωμα της συνεργείας ψήφου, τότε. Και ήταν το παραδικό. Τα ονόματα των γυναικών που ψήφισαν σε εκείνες τις εκλογές, οι οποίες μάλιστα έπρεπε να έχουν τελειώσει και το σχολείο, υπήρχε και όρος, δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα. Αν είναι δυνατόν, δημοσιεύτηκαν στην τοπική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης τα ονόματα των γυναικών. Και ήταν πολύ λίγες. Γιατί δεν ενδιαφέρθηκαν οι ίδιες από κάτω. Και γιατί δεν ενδιαφέρθηκαν άλλοι οι ίδιες. Μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και οι ίδιοι οι άντρες δεν ενδιαφέρθηκαν για την καθολική ψηφοφορία και δεν τη θέλησαν. Όταν συζητήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1860, τη δεκαετία του 60. Και γιατί δεν τη θέλησαν. Και ήταν μια αλλαγή την οποία δεν πρέπει κανείς απαραίτητα όπως είναι σήμερα με γνώμονα τη σύγκριση με τους άλλους διαλέξεις λαούς, με τα άλλα τελευταία, αλλά με γνώμονα το τι αλλαγές πρόκειται να επιφέρουν. Είναι και συγκεκριμένα. Τη δεκαετία του 1930 προφανώς ανησύχησαν για τον τρόπο με τον οποίο θα γινόταν αντίληπτες οι ίδιες. Μία γυναίκα έχει γαλλικηθεί όπως και ένας άντρας με τους ρόλους που πρέπει να αναλάβει ο πλαίσιο της κοινωνίας. Άρα, αυτονόητα, μία γυναίκα της δεκαετίας του 1930 θα σκεφτόταν ότι θα πρέπει να παντρευτεί, να κάνει μια οικογένεια, να είναι στα πρότυπα της εποχής της και της κοινωνίας της, ώστε να είναι αρεστή από το άλλο εθνείο και να μπορέσει να έχει αυτά που μπορεί να φανταζόταν προφανώς οι γονείς της, οι οποίοι περάσαν και όχι μόνο, γενικότερα η κοινωνία, η οποία μεταβιβάζει τους ρόλους και στις ίδιες τις γυναίκες. Στη δεκαετία, αμέσως μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έχουμε πολλές γυναίκες μορφωμένες, οι οποίες βγάζουν στα περιοδικά τους τώρα, τα οποία είναι επιστημονικά περιοδικά. Έχουμε πολλές οι οποίες είναι και αυτές. Και σε άλλο παγκόσμιο. Για παράδειγμα, τότε που ξανατίθεται το θέμα της συνεργείας ψήφου, βλέπουμε πως οι περισσότερες είναι δυσαρκτικές. Έχουν κατακτήσει πολλά πράγματα στο πλαίσιο της κοινωνίας, γιατί έχουν καταξιωθεί επαγγελματικά. Έχουν διεισδύσει στον επαγγελματικό τομέα και αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρετε πόσο δύσκολο ήταν να επισκεφτεί ένας ασθενής μια γυναίκα γιατρό. Οπότε έχουν κατακτήσει τόσα πολλά, ώστε σκέφτονται ότι δεν θα κερδίσουν μεγαλύτερη καταξίωση, χειραφέτηση στο επίπεδο της κοινωνικής τους ζωής, εάν αποκτήσουν το δικαίωμα της ψήφου. Και προφανώς δεν το αξιολογούν ότι είναι πινιπόπιο με αποτέλεσμα και η διαδικασία της πρώτης πειράματος ψηφοφορίας που είχε 1930 να σταματά, αλλά ακόμα και στον πόλεμο και στον ψυχρό πόλεμο, ασχολείται με τον δεύτερο παγκόσμιο, οι ίδιες οι γυναίκες να μην βιάζονται να διεκδικήσουν το δικαίωμα ψήφου. Το δικαίωμα ψήφου δόθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 50. Αυτονόητα. Αυτονόητα με την έννοια ότι προφανώς ήταν πια οι εξελίξεις τόσο όρμες, οι κοινωνικές εξελίξεις τόσο όρμες, ώστε η αλλαγή αυτή είχε δημιουργηθεί από μόνη της σχεδόν. Γιατί μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και την κατοχή, αλλά και τον εμφύλιο πόλεμο στην Ελλάδα, τα πολιτικά κόμματα αρχίσουν να αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο τους πιθανούς ψηφοφόρους. Οι γυναίκες συνεισφέρουν πολύ μεγάλο μέρος του γυναικείου πληθυσμού, του συνόλου πληθυσμού, του εθνικού πληθυσμού. Από αυτή την άποψη είναι και αυτές οι οδηγήσεις παιδιών. Άρα, τα κόμματα τα οποία αρχίζουν τώρα να σκέφτονται, τα αστικά κόμματα, συμφωνούν στο να υπάρξει αυτός ο εξυγχρονισμός, και εδώ όλος ο εξυγχρονισμός σημαίνει συμπόρευση με τον εξυγχρονισμό του κόσμου, άρα δικαίωμα ψήφου και στις γυναίκες, αυτός ο εξυγχρονισμός θα μπορέσει να ευνοήσει τα κόμματα που θα δώσουν την εξέλιξη, θα προσφέρουν αυτό το δικαίωμα, προκειμένου να το διεκδικήσουν μόνο τις γυναίκες ή να μην τους το δώσουν, να τους το προσφέρουν μήπως κόμματα ή ομάδες πιο μισοσπαρτικές. Από αυτή την άποψη, η κοινωνική εξέλιξη και η συνόδευση με τις εξέλιξεις στον κόσμο, βλέπουμε ότι δημιουργούν νέες κινήσεις, νέες εξέλιξεις. Το ίδιο συνέβη και στα δεκαετία του 80. Άρα, με αυτή τη λογική, για να
κατανοήσουμε το πώς μπορεί να εξελιχθεί ομαλότερα η ελληνική κοινωνία μέσω της συνεργασίας των δημοφιλών, όχι απαραίτητα της ανταγωνιστικότητας της αλληλεγγύης, αλλά της συνεργασίας, επομένως χωρίς να καταπιέζεται κανένας από τη δημοφιλία. Αυτό εξαρτάται από τα ζητήματα στο οποίο θα πρέπει να σκέψουμε την προσοχή μας κάθε φορά, αν πρόκειται για θέματα εκπαίδευσης, αν πρόκειται για θέματα πολιτικής, αν πρόκειται για θέματα επαγγελματικής δράσης του ανθρώπου και φυσικά με την απαραίτητη μελέτη των κοινωνικών συνθηκών τη δευτερά τη στιγμή. Επομένως, δεν πρόκειται για κάποια συνταγή η οποία θα δομολογηθεί και θα πούμε ότι πρέπει να γίνει αυτό και το άλλο και εκείνο. Αλλά σε καμία περίπτωση θα πρέπει να, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάμεσα από την Ευρωπαϊκή σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες εξέλιξης σε οποιονδήποτε κόμμα. Και αυτό βέβαια είναι κάτι δύσκολο που πρέπει και εμείς οι ίδιοι και οι ίδιες να το συνειδητοποιήσουμε. Ότι να μην επαναπαυόμαστε σε ευκολίες όπως και δυσκολίες που μπορούν να υπάρχουν. Δηλαδή, μία γυναίκα μπορεί να εργαστεί ή μπορεί να αφοσιωθεί σε όποιον τομέα ενδιαφέρεται, την ενδιαφέρει, εργεί η προσοχή της, αρκεί και μόνο να έχει τις ικανότητες και συνάμα να εργαστεί μεθοδικά, συστηματικά και να ακούει κόπο για να πετύχει τους στόχους της. Όπως ακριβώς το ίδιο ακριβώς ισχύει και στους άντρες. Με αυτή τη λογική δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε κάτι μαγικό ή μια τροποποίηση που δεν έχει. Μια τροποποίηση που θα μπορούσε να έρθει από ένα νομοθέτη ή από κάτι άλλο. Τα στερεότυπα εμείς οι ίδιοι και οι ίδιες μπορούμε να τα καταστατηγήσουμε, να τα αλλάξουμε πρώτα απ' όλα με την αντίστοιχη κοινωνική συμπεριφορά μας. Φυσικά αυτό είναι θέμα παιδείας. Φυσικά αυτό είναι ζήτημα το οποίο αξίζει να στρέψουμε και εμείς οι ίδιοι και οι ίδιες την προσοχή μας, μελετώντας ζητήματα, μελετώντας, σκεφτόμενοι, προβληματιζόμενοι. Δεν ξέρω εάν έλαβε την απάντηση που χρειαζόταν στο ερώτημα. Ναι, έλαβα, κατάλαβα. Κάποιος άλλος, παιδιά που θα ήθελε να ρωτήσει. Έλα, Κατερίνα. Να ρωτήσω κάτι με αυτό που είπατε το τελευταίο, ότι μια γυναίκα κατά βάση του πάντα και είχε αποσύρει δεν μπορεί να εργαστεί. Δεν ισχύει όμως ότι γενικά στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που γυναίκες με τέτοια προσόντα, αλλά όχι περισσότερα από τους άντρες, δεν καταξιώνονται στη θέση που τους αξίζει. Απλά και μόνο επειδή είναι γυναίκες. Δεν υπάρχει αυτό σαν πρόβλημα και μάλλον είναι μεγάλο. Ακριβώς γι' αυτό παρέχουμε περισσότερο τις γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές υπάρχουν δυσκολίες, το αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό ακριβώς έχω την αίσθηση ότι χρειάζεται να δουλέψουμε λίγο περισσότερο. Αυτό δεν σημαίνει. Η απάντηση είναι περισσότερο συναισθηματική σε αυτή την ερώτηση που μου κάνει και πολύ σωστά την κάνει την ερώτηση, γιατί όντως ισχύει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις, είτε οι δυσκολίες αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι είσαι γυναίκα, είτε οι δυσκολίες αυτές οφείλονται στο γεγονός ότι κάποιος μπορεί να προέρχεται από λιγότερα εύρωστα, οικονομικά εύρωστα στρώματα και να χρειάζεται να κρατάει διπλάσιο κόπο για να μπορεί να έχει, ας πούμε, περισσότερα χρήματα για το βιοπορισμό, να εργάζεται, παραδείγματος χάρη. Αντιξότητες υπάρχουν στο πλαίσιο μιας κοινωνίας. Η κοινωνία δεν είναι οργανωμένη με τέτοιο τρόπο. Αν τη δούμε δηλαδή σαν ένα αρχιτεκτόνημα, δεν είναι ένα κτίριο το οποίο παρέχει τις ομαλές στιγμές, γωνίες, ανέσεις για όλους και σε όλο το σημείο του. Επομένως, αυτό μπορεί να ισχύει ανάμεσα και σε δύο άντρες, μπορεί να ισχύει ανάμεσα και σε δύο γυναίκες, με μόνιμα την κοινωνική τάξη την οποία προέρχεται και την οικονομική ευρωστία την οποία έχει. Επομένως, υπάρχει δυνατότητα να μην μπορεί κάποιος, να μην καταφέρει κάποιος να φτάσει στην κορύφωση των κανονικών του, έτσι στην κορυφαία θέση που θα μπορούσε να πούμε σε άλλες περιφάσεις, αλλά είναι πολύ σημαντικό να καταφέρει να προσεγγίσει το δυνατό υψηλότερη θέση. Μόνο έτσι αλλάζει κοινωνικά γενικότερα αυτή η κατάσταση. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, μάλλον προσωπική εκτίμηση, όχι επιστημονικό αποτέλεσμα ή πόλη μα στην περίπτωση. Κάποιο άλλο που θα ήθελε να ρωτήσει. Λοιπόν, Έλενα, με τη σειρά. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν φεμινιστικά κινήματα στην Ελλάδα.
εννοείς γνώσεις. Βεβαίως και υπάρχουν. Και μάλιστα όταν θέλετε σε φεμινιστικές με την έννοια, κοίταξε, όλη έτσι η φεμινιστική οργάνωση. Είναι φεμινιστική οργάνωση, οποιαδήποτε απαρτίζεται από γυναίκες ή αφορά ζητήματα κατοχύρωσης φύλων. Δεν έχουμε σήμερα τον τίτλο μόνο φεμινιστική οργάνωση. Υπάρχουν επιτροπές για την εξίσωση των φύλων. Ακόμα και στο Πανεπιστήμιο υπάρχει μια επιτροπή για τα ζητήματα ισότητας των φύλων. Επίσης, πολλοί εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί δημιουργούν τέτοια συλλογικά όργανα προκειμένου να υπάρχει, να μην επιτρέπεται να δημιουργούνται ανισότητες εξαιτίας των διαφορετικότητας των δύο φύλων. Να μην επιτρέπεται η προσβολή ενός φύλου. Να μην επιτρέπεται αυτό που είπε η κοπελιά πριν, να δημιουργούνται πόδια μόνο και μόνο εξαιτίας του φύλου. Αλλά αυτές οι οργανώσεις είναι και υπέρ του δικαίου, είναι και οργανώσεις στις οποίες συμμετέχουμε εθελοντικά και προστατεύουμε, δημιουργούμε το πλαίσιο, ένα καλύτερο περιβάλλον για την ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Υπάρχουν φυσικά και οργανώσεις οι οποίες έχουν και διαφορετικούς άλλους χαρακτήρες και δεν είναι μόνο ελληνικές. Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα υπάρχει και παγκόσμιο κίνημα το οποίο μπορεί να λάβει μέρος σε αυτό και Έλληνας και Ελληνίδα και οτιδήποτε. Και πολλές φορές σε αυτές τις οργανώσεις παντοδίδουμε, γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλό, ότι δεν έχουμε παρουσία μόνο γυναικών αλλά έχουμε και άντρες. Ήδη από τα πρώτα θύματα του ελληνικού φεμινιστικού κινήματος στον 19ο αιώνα και στον 20ο υπήρξαν πάρα πολλοί άντρες οι οποίοι στήριζαν το γυναικείο κίνημα. Και μάλιστα ποιες ήταν άντρες συνέδριες, διότι αυτοί μπορούσαν, δεν είχαν ανησυχίες, κοινωνικές ανησυχίες, διανοούμενοι, οι οποίοι συνέδραμαν και οι οποίοι μάλιστα ήταν αυτοί οι οποίοι έδωσαν τις πρώτες φωνές στο κοινωνικό σύνολο υπέρ των γυναικών. Είναι ένα πολύ ωραίο θέμα. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πράγματα στην ελληνική πολιτική σκηνή γενικότερα, αλλά παρόλα η ελληνική πολιτική σκηνή παραμένει αυτοκρατούμενη ακόμη και αν έχουμε πρόεδρο ελληνικά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας γυναίκα. Παραμένει αυτοκρατούμενη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Βέβαια, αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο στο οποίο μπορούμε να το μελετήσουμε μόνο ως έχει, δηλαδή να δούμε τα ποσοστά και να δούμε ότι προφανώς δεν επιτρέπεται η γίνηση της γυναίκας, δεν είναι μόνο αυτή η ανάγνωση. Θα πρέπει να δούμε γιατί γίνεται αυτό ή ποια είναι η υπομοχή του πολιτικού συστήματος αυτής της γυναίκας ή γιατί οι γυναίκες επιθυμούν ή δεν επιθυμούν να συνδράμουν, να συνεισφέρουν, να προσφέρουν, να συμμετέχουν. Τώρα, αν ήταν η γυναίκα υπουργός, θα άλλαζε ο κόσμο, θα άλλαζε το κράτος, θα άλλαζε η οργάνωση, επειδή ακριβώς η γυναίκα αυτή θα προσέφερε κάτι άλλο. Να πω την αλήθεια, δεν είναι ιδιαίτερα αισιόδοξη γι' αυτό. Είναι σωστότερα ή να πω αισιόδοξη. Δεν νομίζω πως θα συνέβαινε παρέτα αυτό. Γιατί ήθιστε η πολιτική να έχει να είναι μια σκακέρα, να έχει τους κανόνες όπως ως κάτι. Επομένως, φαντάζομαι ότι όσες ευαισθησίες, ακόμα και οι ευαισθησίες των προσώπων είναι διαφορετικές, πάνω το οποίο ισχύει από άλλα πράγματα, δεν θα φανταζόμουν ότι θα έχουμε ριζικές αλλαγές. Βέβαια, αυτό είναι μια πρόβλεψη την οποία λέω με πρώτη πρόχειρη σχέση. Όμως, με ποιο επιστημονικό τρόπο θα μπορούσαμε να απαντήσουμε ως εξής. Θα μπορούσαμε να δούμε χώρες στις οποίες πράγματι υπήρξαν οι γυναίκες πρωθυπουργοί. Και εκεί θα μπορούσαμε να κάνουμε τη σύνδεση της πολιτικής μιας γυναίκας πρωθυπουργού και ενός άντρα πρωθυπουργού. Το προηγενέστερο. Επομένως, θα μπορούσαμε να δούμε ότι πράγματι στο πλαίσιο της πολιτικής δεν άλλαξαν ριζικά τα πράγματα της Βρετανίας όταν για παράδειγμα την ηγεσία, την πολιτική ηγεσία είχε η Θάτσερ, λέω ένα παράδειγμα γνωστό από την ιστορία που πρέπει να γνωρίζετε εσείς. Ομοίως το παράδειγμα μπορούμε να δούμε τι συνέβαινε στη Γερμανία ή σε άλλες χώρες όπου όταν έχουμε γυναίκα πρωθυπουργό ή άντρα πρωθυπουργό ή τέλος πάντων όπως και να ονομάζεται στο πλαίσιο της δικής του πολιτικής φιλοσοφίας στην ανώτατη ηγεσία. Δεν νομίζω πάντως ότι οφείλεται μόνο στο φύλλο ο τρόπο με τον οποίο δρομολογείται η πολιτική στο πλαίσιο μιας κυβέρνησης. Ευχαριστώ πολύ.
Και χαμηλώσα γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πράγματι το συζητάμε εκεί, να μας απασχολεί πάντα, είναι το αν θα έχουμε και πού θα έχουμε γυναίκα πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Πάντως, σε επίπεδο σημειολογίας, μια μικρή παρατήρηση με αφορμή την ερώτηση της Αντωνίας, μου ήρθε στο μυαλό η Άγγελα Μέρκελ, δεν ξέρω αν θα συμφωνείς και εσύ, Ελπίδα, που την λέγαμε πάντως, την συμβολή, είχε ίχνος θηλυκότητας, θύμιζε κάθε φορά ότι είμαι ένας άντρας, αν μπορούμε να το πούμε, ανάμεσα σε άντρες. Νομίζω ότι γινόταν επί τούτου η ενδυματολογική της επιλογή, γιατί δεν ήθελε να τονίζει τη θηλυκή της πλευρά, για να μπορεί να τα βγάζει πέρα μάλλον στον κόσμο των ανδρών, ίσως, ενδεχομένως. Ποιος ξέρει. Κατερίνα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, σαν μια γυναίκα που εργάζεται στο Πανεπιστήμιο και μάλιστα καθηγήτρια, νιώθετε ότι έχετε βιώσει τον σεξισμό σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε, γιατί σύνθεσα δουλεύετε σε έναν απεκρατούμενο χώρο, νομίζω. Σας έχουν υποτιμήσει, ας πούμε. Δεν υπάρχει γυναίκα στην Λεγία που να μην έχει αισθανθεί στην Ελλάδα, τρομερό στην Ελλάδα, από λόγω της εμπειρίας μου. Δεν υπάρχει γυναίκα στην Λεγία μου που να μην έχει γνώμη να απαντήσει καταφανικά σε αυτό το ρόλο. Γι' αυτό δεν αφαιρείται μόνο στο Πανεπιστήμιο ή στον χώρο της υπέρνησης ή τέλος πάντων σε όλους τους χώρους. Συγγνώμη, θα απαντούσαν όλες οι γυναίκες της δικής μου ηλικίας και αυτό γιατί. Γιατί η δική μου ηλικία, η δική μου γενιά έχει περάσει όλες τις μεταβάσεις της κοινωνίας. Ή τουλάχιστον τον αντίθετο το περισσότερο μεταβάσουν όπως περιέγραψα, με αποτέλεσμα, όπως αντιλαμβάνεστε, οι αλλαγές αυτές να έρχονται στα κοινωνικά σώματα πολύ χαμηλότερους, πολύ αργότερα από ό,τι ρυθμίζονται στο επίπεδο της νομοθεσίας. Ναι, πράγματι, όταν ήμουν προηγουμένως, μια κοπέλα με ρώτησε αν πρέπει να κάνει μια γυναίκα ώστε να μην παρεμβαίνει. Εγώ έτσι μετέφρασα το ερώτημα, γιατί πράγματι πολύ εύκολο είναι να παρεμβαίνει μια γυναίκα στη σύγκριση με έναν άντρα στο πλαίσιο τη ελληνική κοινωνία, του εργασιακού χώρου και πολύ περισσότερο. Που πιο ανταγωνιστικού, όσο πιο ανταγωνιστικού είναι το εργασιακό χώρο, τόσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο αυτή τη δυσκολία. Η απάντηση είναι ότι πρέπει να εργάζεται, αν θέλει, περισσότερο. Περισσότερο από έναν άντρα, περισσότερο. Αλλά και να μην υπαναγωγεί σε αυτό το επίπεδο. Αλλά και παράλληλα δεν συνεργάζεται με τους άντρες. Γιατί φανταζόμαστε ότι ο ανταγωνισμό δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι είναι γυναίκα ή άντρας. Υπήρξαν πολλές στερεοτυπικές συμπεριφορές, οι οποίες φυσικά μπορεί κανείς να τις κρατήσει σε απόσταση, να μην δώσει συνέχεια, να μην αισθανθεί υποτιμητικά γι' αυτό, αλλά ναι, υπήρξαν πολλές. Και επαναλαμβάνω και νομίζω ότι θα συμφωνήσει και η διευθυντριά σας. Δεν ξέρω αν έχουν και άλλες κυρίες στην ηλικία μας, αλλά φαντάζομαι ότι στις δικές μας γενιές που έχουμε περάσει όλες αυτές τις ανθρώπινες με διαφορετικό τρόπο από ό,τι εσείς και ευχόμαστε εσείς να μην έχετε τις ίδιες, να είναι πολύ καλύτερος ο κόσμος στον οποίο εντάσσουμε εσάς, τις νέες γενιές και άντρες γενιές. Γιατί δεν είναι ένα φαινόμενο που οι άντρες είναι οι κακοί και οι γυναίκες είναι οι καλές. Είναι ένα σύστημα το οποίο αναπαράγεται. Είναι ένα σύστημα, η κοινωνία έχει τους δικούς της κανόνες, έχει τις δικές της συνήθειες, έχει την δική της κουλτούρα. Και η κουλτούρα πολλές φορές, και χρησιμοποιώ στον όρο κουλτούρα, γιατί δεν είναι σαν μια εδώ από τον όρο πολιτισμό, η κουλτούρα, αυτό που λέμε η κοινωνική κουλτούρα, αναπαράγει μερικές θέσεις, οι οποίες γίνονται δεκτές, και από την διευθυντή και από τις γυναίκες. Και αναπαράγει. Αυτή είναι η απάντησή μου. Ελπίζω να ναι, βεβαίως έχουμε βιώσει την ίδια συμπεριφορά κι εμείς στον επαγγελματικό μας τομέα. Εγώ θα θυμηθώ, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, νομίζω σε κάποιους από τους μαθητές μου το έχω διηγηθεί, πως πήγα να ζητήσω μόλις είχα τελειώσει το πανεπιστήμιο δουλειά σε πρωτιστήριο και έτσι εντελώς σκηνικά ο ιδιοκτήτης μου είπε ότι δεν σε προσλαμβάνω, γιατί εσύ σε λίγο θα θέλεις να γεννήσεις, να έχεις γεννητούρια, άδειες με τα ποδοκό, και άλλα τέτοια και με απέδωσε ψυχρό και μου είπε προτιμώ να πάρω έναν άντρα, ο οποίος δεν πρόκειται να γίνει ποτέ στη ζωή του. Λοιπόν, ναι, μας έτσι. Γιατί γίνεται ακόμα και στις θρησκείες έχει κατώτερη θέση από τον άντρα. Δεν ξέρω αν είναι κατώτερη, γιατί οι θρησκείες έχουν μια δική τους φιλοσοφία.
Και βέβαια, οι θρησκείες είναι κομμάτι της κοινωνίας. Δηλαδή, όταν είναι θρησκείες, δεν εννοούμε μόνο το ιδεολογικό κομμάτι, αλλά πολλές φορές είναι το οργανωτικό κομμάτι, το οποίο βέβαια έχει μια ιδεολογικοποίηση, η οποία παράγεται για να συμμορφωθεί σαν θεσμός του πλαίσιου μιας κοινωνίας. Η υπηρεσία γενικότερα και όλη η υπηρεσία λοιπόν είναι ένας θεσμός. Και μάλιστα εκεί είχα εγγυηθεί ότι οι άντρες έχουν μεγαλύτερους λόγους, έχουν μεγαλύτερο περίπτωμα δράσης. Από αυτή την άποψη, εκεί καταστατούνται μένουν σύνορα τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν ούτε με κοινωνικά κινήματα, ούτε με διανόηση, ούτε με φεμινιστικό κίνημα. Επομένως, οι θρησκείες μπορούν να παράγουν τα σύνορα, τα εσωτερικά του σύνορα. Επομένως, ακόμα και η κοινωνία όσο και να αλλάζει, βλέπουμε ότι οι θρησκείες δεν αλλάζουν ομοίως. Έχουν γίνει βέβαια πολύ σημαντικά βήματα στο επίπεδο του γάμου, για παράδειγμα. Γι' αυτό το γυναικό δίκαιο είναι καθοριστικό σταθμό, παραδείγματο χάρη στο πλαίσιο τη ελληνική κοινωνία. Γιατί η θρησκεία συνδέεται ιδίω στην Ελλάδα, καθορίζει το επίπεδο του γυναικού δικαίου. Αλλά οι αλληλεγγύε έχουν δρομολογήσει πολύ σημαντικέ. Αλλά παρόλα αυτά, στο επίπεδο τη Εκκλησία, η Ιδρύμα είναι χάρη. Πάντα πιστεύω ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Ίσως προσωπούνται αισιοδοξία που μου δίνει το βαπτιστικό μου όνομα, ελπίζω να λέμε. Αλλά εάν δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Το ζήτημα είναι ότι ο στόχος ειδικά των νέων γενιών πρέπει να είναι πάντοτε ότι θα δημιουργηθεί κάτι καλύτερο. Και γι' αυτό ακριβώς τόνισα ήδη στην συζήτηση, έτσι, έβαλα αρκετές φορές τον όρο ειρήνη και διατήρηση της ειρήνης στην συζήτησή μας, γιατί αυτό αποτελεί το βασικό επίπεδο που θα επιτρέψει να αλλάξουν τις κοινωνίες προς το καλύτερο, τις ζωές μας προς το καλύτερο, την οικονομία μας προς το καλύτερο. Και αυτά βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Συμφωνείτε. Αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να αλλάξουμε το πράγμα προς το καλύτερο, αν και εφόσον θέλουμε. Και για να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένη, η γνώμη μου είναι ότι ειδικά η δική σας γενιά, που έχει αναφερθεί με τελείως διαφορετικές νόμιμες και έχετε τη δυνατότητα, έχει πρόσβαση σε γνώση, σε διανόηση, σε σκέψη, φαντάζομαι ότι μπορείτε να συνεργαστείτε. Μπορούμε να συνεργαστούμε κι εμείς μαζί σας, άσχετα από το ποιο φύλλο έχει ο καθένας μας, σε ένα καλό χώρο. Να ακούσαμε. Συγγνώμη. Γενικότερα, τον τελευταίο 1,5 χρόνο περίπου από την υπόθεση της Κάρολαϊν, έχει παρατηρηθεί στην Ελλάδα όρος, έχει αναφέρει συνέχεια όρος γυναικοκτονία. Καταρχάς, θα μου ρωτήσω αν τον αποδέχεστε. Και δεν θέλω να μου πείτε που πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η έξαρση, στο ότι τώρα τελευταία γίνεται ή ότι τώρα πράγματα έρχονται. Μπράβο, Κατερίνα, από το όνομα σου το περίμενα να σου πει από εμά. Είπα από πίσω το περίμενα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ο όρος γενικοτομία είναι ένας νέος όρος, ο οποίος έχει παραχθεί για να υπάρχει μια διαφοροποίηση από τον όρο γενικότερα ανθρωποκτονία. Τι υποδηλώ. Στην ουσία, με επιστημονικούς όρους ενσωματώνει το έγκλημα το οποίο απευθύνεται, ή μάλλον το κίνημα. Είναι το θείο στο οποίο επιτίθεται στο θύμα εξαιτίας του ότι αυτή είναι γυναίκα. Γι' αυτό ακριβώς και ο όρος γυναικοκτονία διαφοροποιείται τον όρο ανθρωποκτονία. Τώρα, εγώ δεν είμαι μόνο θέση αν μπορούμε να αποδείχουμε ή όχι, γιατί μέσα από αυτό σε επίπεδο, ξέρετε, εμείς ιστορικοί δεν είχε απαραίτητα σημασία το τι σκεφτόμαστε εμείς, απλώς πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα, τις σκέψεις, τα γεγονότα με γνώμονα την επιστημονικότητά τους, να κατανοούμε τις διαφοροποιήσεις τους και να προχωρούμε το σκεπτικό μας στο επόμενο βήμα. Δηλαδή, οι νοικοκτονίες σήμερα δημιουργήθηκαν την πρώτη φορά. Είναι το ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα, το ερώτημα με άλλο τρόπο όπως που το έθεσε στην αρχή τώρα. Δεν έχει σημασία λοιπόν να δεχόμαστε τον όρο της νοικοκτονίας με τόση μεγάλη έφαση του σήμερα. Μπορούμε να κατανοήσουμε την διαφοροποίηση του την νοικοκτονία και αυτό έχει μια διάσταση. Αν το δούμε ωστόσο σε ένα άλλο επίπεδο, αυτή η απουσία διαφοροποίησης στο παρελθόν, δεν πρέπει να μελετήσουμε
τόσο εύκολα την ιστορία αντίστοιχων γυναικοκτονιών στο απότατο παρελθόν. Γιατί, γιατί δεν υπήρχε αυτή. Το φαινόμενο δεν ονομαζόταν έτσι. Με αποτέλεσμα, όλες οι πολυκομίες απεντάσσονταν στο περιθώριο της ανθρωποφωνίας. Μερικές φορές, αν κοιτάξουμε, παραδείγματος στο δεύτερο ένα δέωμα, είναι σχεδόν δύσκολο ή είναι δύσκολο και σχεδόν ανέφικτο να μελετήσουμε αυτό θα λέμε πριν από το νέο. Ως αποτέλεσμα, η απάντηση στο ερώτημα, δηλαδή, είναι σημαντικό διέτερο. Το πρώτο σχέδιο που πρώτον δεν μπορούμε να αναλύσουμε τόσο εύκολο το παρελθόν, δυσκολευόμαστε, ξέρω αυτά τις πηγές μας. Έχουμε δηλαδή καταγεγραμμένες πολυκομιές, αλλά δεν γνωρίζουμε το ιστορικό αυτό. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τις κατανάξουμε εύκολα σε αυτό που λέμε την πολυκομία. Σπανίως και με δεδομένα που υπάρχουν όταν υπάρχουν, δεν είναι μόνο. Αλλά αυτό είναι μόνο ένα δείγμα των κοινωνικών φαινομένων στο αντίστοιχο παρελθόν. Άρα δεν μπορούμε να μας δείξουμε ότι σήμερα δεν είναι το φαινόμενο αυτό. Ή απλά ότι σήμερα έχουμε μεγαλύτερη πρόσβαση στο φαινόμενο, δηλαδή ζούμε διαφοροποιώντας το από τις υπόλοιπες ανθρωποκομείες. Άρα, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να στηρίξουμε την προσοχή μας περισσότερο στην κοινωνική ιστορία. Θα πρέπει να στηρίξουμε την προσοχή μας και πρόσφατα, τη σύγχρονη, του 20ου αιώνα, των τελευταίων δεκαετιών. Θα πρέπει να δούμε αντίστοιχα φαινόμενα και τα οποία βέβαια προβάλλονταν πολύ λιγότερο και στα κανάλια και στα μαθήματα ενημέρωση με αυτήν την τίτλο ή με αυτή τη διάσταση, και τότε μπορούμε να μπορέσουμε να συμπεράσουμε, να βάλουμε κάποια συγκεκριμένα χωρίσματα. Επίσης, το εάν υπάρχουν συγκεκριμένα κοινωνικά ζητήματα τα οποία μπορούν να εξηγήσουν το γιατί συμβαίνει σήμερα τόσο έντονα, αν είναι έντονα, αυτό θα πρέπει να το δούμε επίσης, κάνοντας, αντιμετωπίζοντας την κάθε περίπτωση χωριστά και βλέποντας πώς εντάσσεται, το πώς. Δηλαδή, έχω μόνο το οποίο έχω απόντα, το τι συνέβη. Ωστόσο, αυτό για να λάβει τη δημιουργία σε αυτήν την περιφορία, έρευνα που μπορεί να χρήσει πέρα μόνο τη τεχνολογία, χρειάζεται και η τεχνολογία, και η κοινωνική τεχνολογία, και η ψυχολογία και γενικότερα, χρειάζονται επιμέρους ενδεχομένως και άλλες επιμέρους τεχνολογικές θητείες. Συνεπώς, δεν μπορούμε να απαντήσουμε με βεβαιότητα στο ότι μόνο σήμερα βλέπετε, η κοινωνική έρευνα είναι αρκετά επιμονή. Θα έπρεπε να μπορούμε να μελετούμε κοινωνικά φαινόμενα πριν να φέρουν στήματα στο προσκήνιο της. Ότι δεν θα έπρεπε να περιμένουμε το 2020 να γίνουν γνωστά τα εκπαιδευτικά φαινόμενα. Δηλαδή, η βία στο πλαίσιο της οικογένειας, όπως και στο πλαίσιο της κοινωνίας, δεν είναι φαινόμενα που δημιουργήθηκαν χθες. Θα έπρεπε να τα μελετήσουμε να υπάρχουν κοινωνικά ιδρύματα, κοινωνικές έρευνες, οι οποίες θα αποτρέπουν την αύξηση της βίας. Και θα μας επιτρέπουν να μελετήσουμε τα φαινόμενα σε βάθος. Ελπίζω αυτά να χάρη. Έτσι, αυτό ήταν η σκέψη μου που το πιστεύω. Θα μπορούσε να έχει συμβεί. Ωραία. Έχετε κάποια άλλη ερώτηση, παιδιά? Ωραία. Να τότε να αποδεσμεύσουμε την καλεσμένη μας, να την ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Χαρά να σε φιλοξενούμε και ελπίζω να έχουμε και κάποια άλλη ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ. Και χάρη πολύ που βρίσκομαι μαζί σας. Ελπίζω να βγείτε τα ενδιαφέροντα στη συζήτηση. Ήταν πολύ επικοδομητική και πολύ ενδιαφέρουσα. Ωραία. Λοιπόν.